όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι αράπηδες της Δημοτικής Κοινότητας Νικήσιανης του Δήμου Παγκαίου ξεσήκωσαν το κέντρο του χωριού με τις μαύρες φλοκωτές κάπες και εντυπωσιακές υψηκόρυφες προσωπίδες κεφαλοστολές από γιδοπροβιές. Χρονιά ο πολιτιστικός σύλλογος Νικήσιανης ο Αράπης διοργανώνει το έθιμο του Αράπη. Καθίστε αναπαυστικά γιατί ήρθε η ώρα να πιούμε κρασάκι, να φάμε σουβλάκια και να απολαύσουμε τους Αράπηδες. Χρόνια πολλά έχουμε σε όλο τον κόσμο, η υγεία πάνω απ' όλα. Είναι ένα έθιμο που αναζωογονείται κάθε χρόνο εδώ στην Ελευθερούπολη, το τιμάει όλος ο κόσμος. Και οι Νικήσιανοι αλλά και η ευρύτερη περιοχή, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους, όχι μόνο από τον Δήμο Παγκαίο αλλά και από άλλους όμορους δήμους. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς το νέο έτος, το 2018, να είναι πιο δημιουργικό για όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα να είμαστε καλότυχοι. Χρόνια πολλά! Ναι, για ακόμη μια φορά είμαστε εδώ στην όμορφη Νικήσιανη όπου αναβιώνει το πανάρχαιο έθιμο του Αράπη. Σήμερα με το δρόμενο που θα δούμε τη φύση να αναγεννάται, σιγά σιγά θα μπούμε στην άνοιξη. Οι γιορτές του 12ημέρου τελειώνουν, τα Χριστούγεννα για το Δήμο Παγκαίου κρίνονται πετυχημένα. Εύχομαι στον κόσμο καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα και ας περιμένουμε την αναγέννηση της φύσης. Καταρχήν, χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ολωνών οι ελπίδες και τα σχέδια να πραγματοποιηθούν. Το πανάρχαιο έθιμο του Αράπη αναβιώνει για μια ακόμη φορά στην πανέμορφη Νικήσιανη. Ο καιρός φέτος βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ κόσμο που ήρθε και από τους γύρω περιοχές. Ενώ φέτος ντύθηκαν πάρα πολλοί νέοι Αράπηδες, πολλά νέα παιδιά που συμμετέχουν στο έθιμο. Πράγμα που σημαίνει ότι το έθιμο συνεχίζεται και θα διαγωνιστεί. Σας καλωσορίζουμε φέτος στο έθιμό μας. Οι ρίζες του είναι πανάρχιες. Το αναβιώνουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια στις 6 Ιανουαρίου και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γι' αυτό. Εδώ βρισκόμαστε στον πάγκο που προσφέρουμε στον κόσμο τα σαρμαδάκια, το τοπικό σαρμαδάκια. Έδεσμα. Η συνταγή τους είναι μοναδική, έτσι πιστεύουμε εμείς εδώ πέρα. Τα φτιάχνουμε με πολύ αγάπη. Οι νοικοκυρές του χωριού τα έφτιαξαν με πολύ κόπο και περίμεναν αυτή τη μέρα για να τα προσφέρουν στον κόσμο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι εμείς βάζουμε μέσα κομμάτια κρέας. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ και ελπίζουμε να απολαύσετε την εκδήλωσή μας. Χαίρομαι που είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί σήμερα, να δούμε τα παιδιά μας και η μέρα βοηθάει και το χρόνο με υγεία. Λοιπόν, και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχετε στήσει τον πάγκο με τα παραδοσιακά μας αυτοκόλλητα για το ψυγείο. Είναι ο γνωστός Αράπης με τη στολή του, τα τσάνια, μπατάλια, όλα. Αυτό είναι το μεγάλο το τσάνι αυτό, το γνωστό μπατάλι που το λένε. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Τι διαφορετικό έχει το δικό σας σουβλάκι? Το δικό μας το σουβλάκι είναι από ντόπια κρέατα. Εξαιρετικά. Από κρεοπόλιδες εδώ της περιοχής και της Νικήσιανης, της ευρύτερης περιοχής εδώ. Και είναι με μεράκι, με μπόλικο μεράκι και με αγάπη. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι θα περάσουμε σήμερα. Θα πάρουμε περάσουμε. Τα σουβλάκια μας. Θα πάρετε τα σουβλάκια σας. Έχει άφθονο κρασί δωρεάν τσίπουρο για εσάς. Για αυτά ντόπια. Για όλους τους φιλοξενούμενους, ναι. Ντόπια και αυτά. Ναι, ναι. Από τα δικά μας τα σταφυλά, τα κρασιά. Ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς πάρα πολύ ωραία. Ωραία, σουβλάκια, τσίπουρο, κρασί, σαρμαδάκια. Χορός. Χορός εννοείται. Χορός, εδώ τα παραδοσιακά, οι παραδοσιακοί σύλλογοι των χωριών μας εδώ. Ο Αράπης που και με μικρούς και με μεγάλους που φοράνε τη φορεσιά του Αράπη. Είναι ένα άθιμο που κρατάει εδώ και πολλούς αιώνες. Ένα από τα αρχαιότερα έθιμα εδώ της περιοχής. Μάλιστα. Μάθαμε και ορισμένα πράγματα, αλλά επειδή πρέπει να προστατεύσουμε και το στομάχι μας,
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε και αυτό. Είναι και τον εικονολήπτη. Αυτό είναι και τον εικονολήπτη. Αυτό άμα μπορεί να τα φάτε και τα δύο. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι το έχω ακόμη. Μετά στο τέλος να έρθετε, έχουμε και λοκάνικα. Α, τέλεια, ντόπια κι αυτά. Ντόπια, ναι, από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς παίρνουμε λοιπόν λίγη δύναμη από το σουβλάκι, τον ντόπιο εδώ της Νικήσιανης. Και σε λίγο θα συναντήσουμε και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το έθιμο. Σήμερα είναι η εκδήλωση του Αράπη, το ανεβαίνουμε κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου. Όπως βλέπετε και εσείς, είμαστε στο τέλος της εκδήλωσης, γίνεται ένας χαμός. Από το πρωί ξεκινήσαμε την εκδήλωση από τις 10 η ώρα. Ήμασταν στο προάβλιο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, ντυθήκαν οι Αράπηδες και ξεκινήσανε και γίνει όλη η δικασία μέσα από τα στενά γροφάκια του χωριού να καταλήξουμε εδώ πέρα και να γίνει όλο το έθιμο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είμαι 28 χρονών, από τόσο δα παιδάκι ο παππούς μου και η μητέρα μου και ο πατέρας μου μίλησαν σε αυτό το έθιμο. Τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το έθιμο? Νομίζω ότι το συνέστημα δεν περιγράφεται με μία λέξη, ούτε με πολλές. Πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Είναι μια μικρή έκσταση θα λέγαμε, μια τρέλα. Λοιπόν, και τον χρόνο θα σε δούμε εδώ πάλι. Βεβαίως, όπως και εσάς, θα σας περιμένουμε στην Νικήσιανη. Ωραία, κάνε μας τη χάρη λίγο.